Θα συνεχιστεί η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, αφού η κυβέρνηση με τα πρόσφατα μέτρα που πήρε είναι αποφασισμένη να στηρίξει τις επενδύσεις και να ενισχύσει τις εξαγωγές. Τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλώντας το μεσημέρι στο Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο κ. Ρουμελιώτης κάλεσε τις ιταλικές επιχειρήσεις να υποφεληθούν από το ευνοϊκό κλίμα και να αναλάβουν δραστηριότητες στην Ελλάδα, δημιουργώντας μεικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και γενικότερα να αναπτύξουν σε συνεργασία με ελληνικές βιομηχανικές μονάδες τη συμπαραγωγή και την κοινή παραγωγική δραστηριότητα σε τρίτες χώρες. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ιρακινού Μέτχατ Χαγιάλι, επιτετραμένου του Αραβικού Συνδέσμου, έγινε στις 9.30 το πρωί στο παλιό ψυχικό. Ο ρεπόρτερ μας Ευθύμιος Γεωργίου μας ενημερώνει. Εφτά σφαίρες από ένα πιστόλι των 7,65 χιλιόστων έκοψαν το δρόμο σήμερα το πρωί του Μέτχατ Χαγιάλι προς τα γραφεία του Αραβικού Συνδέσμου. 200 μέτρα πριν, στην πρώτη πλατεία του παλιού ψυχικού, ένας ψηλός, αδύνατος νεαρός άρχισε να πυροβολεί, σημαδεύοντας τον οδηγό του λευκού Ντάτσουν με τα χαρακτηριστικά του διπλωματικού σώματος. Δύο σφαίρες βρήκαν τον Χαγιάλι στο χέρι και στην αριστερή ομοπλάτη. Η ώρα ήταν 9.30 το πρωί. Ο επιτετραμένος του Αραβικού Συνδέσμου, τραυματισμένος, μπήκε με το αυτοκίνητό του στην οδό Βασιλείου Παύλου και το οδήγησε στην πρεσβεία του Ιράκα, που απέχει 200 περίπου μέτρα από το σημείο αυτό. Από εκεί, άνθρωποι της πρεσβείας τον μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ο εκτελεστής αμέσως μετά την απόπειρα μπήκε σε ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο, όπου τον περίμεναν δύο άλλα άτομα και όλοι μαζί έφυγαν από την οδό 25 Μαρτίου προς την Κηφισίας. Ο ίδιος ο Χαγιάλι, που μια από τις σφαίρες που δέχτηκε του τρύπησε τον αριστερό πνεύμονα και σφινώθηκε στο χώρο της μοδηλικής στήλης, περιέγραψε την επίθεση ως εξής. Είδα ένα νεαρό να βγαίνει πίσω από ένα πεύκο της πλατείας, να βγάζει ένα πιστόλι από την τσέπη του και να το στρέφει πάνω μου. Την ώρα εκείνη, στην πλατεία του παλιού ψυχικού δεν υπήρχε κανείς. 100 περίπου παιδιά, 10 λεπτά νωρίτερα, είχαν μεταφερθεί με σχολικά πούλμαν στον παιδικό σταθμό που βρίσκεται επί της πλατείας. Ο Μέτχατ Νούρι Αλ Χαγιάλι, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, βρισκόταν από τον Ιούνιο του 1983 στην Ελλάδα. Είναι το νούμερο 2 στο σύνδεσμο, κάτω από τον τίτλο του Γραμματέα της Οικονομικής Αραβικής Επιτροπής για τον Αποκλεισμό του Ισραήλ, που, όπως είναι λογικό, του έδινε μια ιδιαίτερη δύναμη. Τα προϊόντα που εξάγονται στις αραβικές χώρες συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό, στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν προέρχονται από το Ισραήλ. Κάτω από το πιστοποιητικό αυτό, η υπογραφή είναι πάντα του Μέτχατ Χαγιάλι. Να προσθέσουμε ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα μας αντίον Άραβα έγινε τον περασμένο Ιανουάριο στη Βάρη. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δολοφονηθεί 15 Άραβες, ενώ έχουν γίνει απόπειρες εναντίον 4 άλλων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Ρουμπάτης, σε δήλωσή του για την δολοφονική απόπειρα, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια από όπου και αν προέρχεται και σαν τέτοια καταδικάζει τη σημερινή απόπειρα δολοφονίας κατά του Αντιπροέδρου της Αποστολής των Αραβικών Κρατών στην Αθήνα, κ. Μέτχατ Νούρι Αλ Χαγιάλι. Συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για να εξετάσει το θέμα των μολυσμένων τυριών από το βακτηρίδιο Λιστερία. Στην Επιτροπή θα συζητηθούν μέτρα που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και εμπορίας όλων των ευρωπαϊκών μαλακών τυριών. Η ελληνική αντιπροσωπεία στη συνεδρίαση αυτή είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Συμμετέχουν ένας διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας με διδακτορική διατριβή στην ασθένεια ληστερίαση, δύο καθηγητές πανεπιστημίου και ένας εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τροφίμων Αθηνών. Εν τω μεταξύ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο κατέθεσε ερώτηση ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει όλα τα στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, δύο άτομα που έπασχαν από ληστερίαση πέθαναν σήμερα στο νοσοκομείο της γαλλικής πόλης Καεν. Ο Σύνδεσμος Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων πρότεινε στο Υπουργείο Εμπορίου να ανασταλούν εισαγωγές όλων των ξένων τυριών έως ότου βεβαιωθεί στα κρατικά εργαστήρια ότι δεν έχουν προσβληθεί από την ληστερίαση. Με την ευκαιρία αυτή, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να αγοράζουν ελληνικά τυριά για τα οποία δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Στο αρχείο τέθηκε η μήνυση τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του κυρίου Σοφούλη.
Ο δικαστικός μας συντάκτης, Νίκος Πατέλος, μας ενημερώνει. Η μήνυση των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του πρώην διοικητή της ΕΤΒΑ, Κώστα Σοφούλη, με την οποία τον κατηγορούσαν για απιστία, τέθηκε σήμερα στο αρχείο σαν αβάσιμη έπειτα από εισαγγελική απόφαση. Στο σκεπτικό της απόφασης, ο εισαγγελέας Τέλειος Μαυρόπουλος σημειώνει: μετά την προκαταρκτική εξέταση, δεν προέκυψε τέλεση αξιόπινης πράξης ή απιστίας, δεδομένου ότι οι καταγγελόμενες πράξεις των μηνυωμένων συνιστούσαν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έλαβαν χώρα κατόπιν κυβερνητικής υποδείξεως για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών. Η εισαγγελική απόφαση καταλήγει με την επισήμανση ότι δεν προκλήθηκε βλάβη στην ΕΤΒΑ και οι συμβάσεις λειτουργήσαν κανονικά. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Μιχαηλίδης και Αριστίδης Παυλίδης, στις 24 Σεπτεμβρίου 1987 υποστήριζαν στη μήνυσή τους, στρεφόταν εναντίον και των μελών του ΔΣ της ΕΤΒΑ, ότι ο κύριος Σοφούλης, σαν πρόεδρος ακτοπλοϊκών εταιριών θυγατρικών της ΕΤΒΑ, προχώρησε στην άβλωση πλοίων από κυπριακές εταιρείες με τρόπο που ζήμιωσε την τράπεζα με 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές. Η προκαταρκτική εξέταση που έγινε απέδειξε ότι οι αυλώσεις ήταν κανονικές και μετά από αυτό η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Σοφούλης μετά την υποβολή της μήνυσης είχε παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη για όσα τον κατηγορούσαν οι τρεις βουλευτές. Ρεκόρ στα κέρδη του Προπό. Δύο δελτία με 13 επιτυχίες κερδίζουν από 109 εκατομμύρια δραχμές. Στο ένα μάλιστα από αυτά ο υπερτυχερός κέρδισε άλλα 60 εκατομμύρια δραχμές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε στην αθλητική μας ρουμπρίκα με τον Μανώλη Μαυρομάτη. Με εντολή του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κατεδαφίστηκε το απόγευμα αυθαίρετο κτίσμα που είχε ανεγείρει στο δάσος του Σεϊξού ο Δήμος Θεσσαλονίκης και στο οποίο είχε καταστήσει την κεραία της δημοτικής τηλεόρασης. Περισσότερα από τις ειδήσεις της Βόρειας Ελλάδας μετά το τέλος του δελτίου μας. Σε 30 μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της σύραγγας του μετρό στη διαδρομή σε πόλια Αττική, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ευάγγελος Κουλουμπής, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο εργοτάξιο. Ο προϋπολογισμός του έργου, που είναι και πιλότος για το συνολικό έργο του μετρό της Αθήνας, είναι 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Κανονικά εξελίσσεται και η διαδικασία του διαγωνισμού για την κατασκευή των δύο γραμμών του μετρό σε πόλια Δάφνη και Κεραμικός Πεντάγωνο. Η δημοπράτησή τους έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου 88. Πενταμελής αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών στιγματίζει και καταγγέλει την αχαρακτήριστη και περιφρονητική συμπεριφορά της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα. Οι βουλευτές πήγαν να επιδώσουν δήλωση διαμαρτυρίας 73 Ελλήνων βουλευτών και βρέθηκαν μπροστά σε κλειστές πόρτες. Με κοινή τους δήλωση, 73 Έλληνες βουλευτές διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων και κομμάτων διαμαρτύρονται για τη σύλληψη των δύο Τούρκων κομμουνιστών ηγετών, Κουτλού και Σαργκίν, και για την απάνθρωπη μεταχείριση κατά την ανάκρισή τους. Οι Έλληνες βουλευτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση και την εξασφάλιση της νόμιμης δράσης της δικής τους και των κομμάτων τους. Διεθνής επικαιρότητα τώρα με τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Το Ισραήλ και τα κατεχόμενα από αυτό υδραυλικά εδάφη συγκλονίστηκαν και σήμερα από το Γενικό Ξεσηκωμό των Παλαιστινίων, οι οποίοι ζητούν να πάψουν να είναι πλέον πολίτες δεύτερης κατηγορίας και να έχουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Ισραηλινοί στρατιώτες και αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τρεις Παλαιστινίους στη Ναζαρέτ, στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, καθώς η βία εξαπλώνεται σε όλες τις κατεχόμενες αραβικές πόλεις για πρώτη φορά στις 13 μέρες των ταραχών. Εξάλλου, χιλιάδες Ισραηλινοί Άραβες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη γενική απεργία των Παλαιστινίων στη δυτική όχθη και τη λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φόνο 18 Αράβων στις πρόσφατες συγκρούσεις με τον Ισραηλινό στρατό. Η απεργία, την οποία οργάνωσαν οι ηγέτες των 750.000 Αράβων πολιτών του Ισραήλ, είναι η πρώτη μαζική επίδειξη υποστήριξης των Ισραηλινών Αράβων στους Παλαιστίνιους των κατεχόμενων εδαφών, ο αριθμός των οποίων πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο. Εξάλλου, η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε το πρωί τοποθεσίες κοντά στα χωριά Ναμπατίγε, Φαρουμάν και
Φαρτιμπίντ στο νότιο Λίβανο, κοντά στη ζώνη ασφαλείας που έχει καθορίσει το Ισραήλ στα σύνορά του. Ταυτόχρονα, το Ισραηλινό βαρύ πυροβολικό άνοιξε πυρ εναντίον στόχων στην ίδια περιοχή, 70 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού. Ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, κάλεσε από την Τίνιδα τον Ισραηλινό λαό να αντιταχθεί στις μεθόδους του στρατού, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Γιάσερ Αραφάτ είπε επίσης ότι μοναδικός τρόπος για να λυθεί η κρίση στα κατεχόμενα είναι να συγκληθεί διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη με τη συμμετοχή των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και όλων εκείνων που έχουν εμπλακεί στη διένεξη. Στη Βηθλεέμ αναβλήθηκαν όλες οι μη θρησκευτικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Ελίας Φρέζ, αυτό αποφασίστηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης για τη γενική απεργία που κηρύχθηκε σαν διαμαρτυρία για τη βία που σαρώνει τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Γενική απεργία άρχισαν σήμερα και οι κάτοικοι στα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, αγνοώντας την παγκόσμια κατακραυγή. Ο βασιλιάς Χουσέιν της Ιορδανίας συζήτησε απόψε στη Μόσχα με τον Σοβιετικό Πρόεδρο Αντρέι Γκρομίκο την κατάσταση στον κόλπο. Ο βασιλιάς Χουσέιν, που επισκέπτεται επίσημα τη Σοβιετική Ένωση, θα συναντηθεί και με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, τον κύριο Γκορμπατσόφ, δηλαδή, από τον οποίο, όπως πιστεύετε, θα ζητήσει να υποστηρίξει τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν υποστήριξε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 1.500 Ιρακινούς στην επίθεση στο νότιο Ιράκ. Αλλά η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι η επίθεση αποκρούστηκε και οι Πέρσες υπέστησαν βαρύτατες απώλειες. Η Τεχεράνη δεν ανακοίνωσε τον αριθμό των στρατιωτών που πήραν μέρος στην επίθεση 200 χιλιόμετρα βόρεια της Βασόρας. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τουρκού Τοζάλ, ανακοίνωσε σήμερα στην Άγκυρα τα ονόματα των μελών της νέας του κυβέρνησης. Όλοι οι νέοι υπουργοί είναι μέλη της Βουλής και ανήκουν στο κόμμα της μητέρας πατρίδας του κυρίου Οζάλ, ο οποίος όρισε τον αδελφό του, Ιουσούφ Οζάλ, 47 ετών, υπουργό Προεδρίας. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Άγκυρα, Γεράσιμος Ζαρκάδης, στο Ιουσούφ Οζάλ ενδέχεται να ανατεθούν σημαντικές αρμοδιότητες που θα αφορούν τις σχέσεις της Τουρκίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπουργός Εξωτερικών θα είναι ο Μεζούτ Γιλμάζ, 40 ετών, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο προκάτοχός του, κ. Χαλέφογλου, αποσύρεται από την πολιτική. Υπουργός Άμυνας θα είναι ο Ερτσάν Βουραλχάν, 45 χρονών, διπλωμάτης καριέρας. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας τουρκικής κυβέρνησης είναι ότι όλα τα μέλη της είναι φιλοδυτικοί και σχετικά καινούργοι στο υπουργικό αξίωμα. Η Ουγγαρία και η Ανατολική Γερμανία, δύο μεγάλες αθλητικές δυνάμεις της Ανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το καλοκαίρι του 1988. Λίγες μέρες μετά το σχόλιο της σοβιετικής εφημερίδας Πράβδα ότι για τη νίκη του κυβερνητικού υποψηφίου στις εκλογές της Νότιας Κορέας ευθύνονται οι ηγέτες της αντιπολίτευσης που δεν συμφώνησαν σε έναν κοινό υποψήφιο, όλα δείχνουν τώρα πως στην Ολυμπιάδα της Σεούλ θα πάρουν μέρος όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ανατολική Γερμανία και η Ουγγαρία ευχήθηκαν να μπορέσουν να συμφωνήσουν η Βόρεια και η Νότια Κορέα ώστε να συνδιοργανώσουν τους αγώνες. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα μποϊκοτάρουν τη Σεούλ αν η Βόρεια Κορέα αποφασίσει να μη συμμετάσχει στους αγώνες. Η χειρότερη ναυτική τραγωδία από τότε που βυθίστηκε ο Τιτανικός τον Απρίλιο του 1912 έγινε τα ξημερώματα στα ανοιχτά των ακτών των Φιλιππίνων. Υπάρχουν φόβοι ότι πνίγηκαν 1.500 άτομα που είχαν στιβαχτεί σε Πορθμίο, το οποίο συγκρούστηκε με υπέρδεξαμεν όπλιο νότια της Μανίλας σε περιοχή γεμάτη καρχαρίες. Και στα δύο πλοία ξέσπασε φωτιά. Λίγη ώρα αργότερα βυθίστηκαν. Προς το παρόν έχει ανακοινωθεί ότι σώθηκαν 26 άνθρωποι. Ένας από αυτούς είπε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι τα σωσίβια ήταν κλειδωμένα μέσα στα αμπάρια και έτσι πολλοί πνίγηκαν γιατί δεν ήξεραν κολύμπι. Μια από τις μεγαλύτερες καραμπόλες σε ευρωπαϊκούς δρόμους έγινε στη Γαλλία στην περιοχή της Βουργουνδίας. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου ανατράπηκε ένα αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με ένα άλλο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Πάνω τους έπεσαν αυτοκίνητα που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και στο τέλος δημιουργήθηκε αυτό το σύμπλεγμα των 100 τρακαρισμένων αυτοκινήτων.
Στη Γαλλία πάντα, κοντά στην περιοχή του Μπορντό, έπεσε ένα αεροπλάνο των γαλλικών αερογραμμών που εκτελούσε δρομολόγια από τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 16 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που μετέφερε. Να δούμε και κάτι ευχάριστο, μια επιτυχία στο διάστημα. Με επιτυχία λοιπόν εκτοξεύτηκε στο διάστημα το σοβιετικό διαστημόπλοιο Σογιούς με προορισμό το σταθμό Μυρ που εκτελεί τροχιά γύρω από τη Γη. Το Σογιούς μεταφέρει 3 σοβιετικούς κοσμοναύτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Βλαντιμίρ Τιτόφ. Το Σογιούς θα συνδεθεί με το διαστημικό σταθμό και θα παραλάβει 2 σοβιετικούς κοσμοναύτες που βρίσκονται εκεί μέσα, ενώ θα αφήσει τους άλλους 2 που αποτελούν το πληρωμά του. Αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 1988 σε κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε σύσκεψη που έγινε το απόγευμα με τους γενικούς γραμματείς των περιφερειών. Το πρώτο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο προβλέπεται να γίνει την Άνοιξη. Ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχατζόπουλος τόνισε ότι η σύγκληση των συνεδρίων πρέπει να αποτελέσει την κορύφωση μιας πλατιάς δημοκρατικής διαδικασίας μέσα από την οποία θα προβληθούν η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιφέρειας. Αν ο 20ος αιώνας θεωρείται ο αιώνας του ατόμου, ο 21ος ίσως να λέγεται ο αιώνας των ακτίνων λέιζερ. Περισσότερες λεπτομέρειες από το ρεπόρτερ μας Αργύρη Ντινόπουλο. Το ΕΛΚΕΠΑ οργάνωσε σεμινάρια για τις δυνατότητες, εφαρμογές και προοπτικές των ακτίνων λέιζερ στην ιατρική. Τα σεμινάρια αυτά, που θα επαναληφθούν και στη Θεσσαλονίκη, τα παρακολούθησαν 70 γιατροί. Καταρχήν τα λέιζερ, επειδή είναι οπτική η ακτινοβολία, οι ακτίνες τους, βρίσκουν ήδη ευρύτατη εφαρμογή στην οφθαλμιατρική. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή μπορούν να περάσουν εύκολα μέσα από οπτικές ίνες, χρησιμοποιούνται για επεβάσεις χωρίς ανοιχτή εγχείρηση σε εσωτερικές κοιλότητες του σώματος. Άλλες εφαρμογές είναι στην νευροχειρουργική, στην δερματολογία και την πλαστική χειρουργική. Επίσης γίνονται έρευνες για διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου με λέιζερ και παρόμοιες τέτοιες χρήσεις των λέιζερ αυτών. Μια τελευταία παρατήρηση, στην οδοντιατρική προβλέπεται ότι το λέιζερ πιθανώς θα αντικαταστήσει τον τροχό των οδοντογιατρών. Ποια είναι τα προτερήματα μιας επεμβάσεως με ακτίνα λέιζερ σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο? Ναι, συνήθως δεν χρειάζεται να ανοιχθεί ο ασθενής. Συνήθως είναι ανέμακτη ή με μικρή αιμορραγία η επέμβαση. Είναι τοπική επέμβαση, αποκλείει κάθε πιθανότητα μόλυνσης και σε τελευταία ανάλυση μπορεί κανείς να χειριστεί και με ηλεκτρονικό τρόπο την ακτίνα λέιζερ, πράγμα που δεν γίνεται με ένα νηστέρι. Η Επιτροπή Ενεργοποίησης για την Αντιμετώπιση του Νέφους του Δήμου Αθηναίων συμφωνεί με το μέτρο της απαγόρευσης των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, για να του εκθέσει τις απόψεις του. Οι ιδιοκτήτες ταξί της πρωτεύουσας δεν αρνήθηκαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν την ανάγκη να πάρθουν μέτρα για μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα για τα ταξί δεν θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της απορρίπανσης. Οι ιδιοκτήτες ταξί, όπως είναι γνωστό, έχουν αποφασίσει ήδη 48 ώρια απεργία για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Είπαν ότι θα κλιμακώσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις και θα χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να αποτρέψουν την εφαρμογή των μονών ζυγών. Δύο στάσεις εργασίας από τις 4 ως τις 8 το πρωί και από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ θα πραγματοποιήσουν αύριο οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ, ενώ μεθαύριο Τετάρτη η διοίκηση του Συλλόγου των Εργαζομένων στα ΙΛΠΑΠ έχει αποφασίσει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το σύγχρονο τραμ, σε συνδυασμό με τη ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών στη χώρα μας, θα μπορούσε να δώσει λύση στο κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον τονίστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσαν απόψε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ο Σύνδεσμος Φύλων Σιδηροδρόμου και η Οικολογική Συνεργασία
μαζί με την εναλλακτική κίνηση οικολόγων και την ομάδα φίλων ποδηλάτου. Αύριο τα καταστήματα στην περιοχή της πρωτεύουσας θα λειτουργήσουν ως εξής. Εμπορία στροφίμων από τις 8 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 9. Κρεοπολία πτηνοπολία από τις 7 έως τις 2 και από τις 5 έως τις 8. Κούρια κομμωτήρια από τις 8 έως τη 1.30 και από τις 4.30 έως 8.30. Εμπορικά καταστήματα οπτικών και φωτοοπτικών από τις 8.30 έως τη 1.30 και από τις 5 έως τις 8.30. Εκθέσεις αυτοκινήτων, εκθέσεις καταστημάτων εισαγωγέων αντιπροσώπων από 8.30 έως 1.30 και από 5 έως 8.30. Τη διαφωνία τους με την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και την αποδέσμευσή του από το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού τους με την καθιέρωση του συνεχούς ωραρίου επανέλαβαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας και των εργαζομένων στα καταστήματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης δέχθηκε σήμερα σε αποχαιρετιστήρια επίσκεψη τον πρεσβευτή της Τινησίας Σαλάχ Λάτχαμ. Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για κλοπή, πλαστογραφία εγγράφων και απρόκλητη φθορά, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Αθηνών για την υπόθεση της παράνομης ίσπραξης. Από το Ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος, 47.500.000 δραχμών στις 8 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με όσα περιέχονται σε μηνυτήρια αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος, υπάλληλοι της Τράπεζας πλαστογράφησαν την υπογραφή του νομάρχη Αττικής Θόδωρου Βιανόπουλου και σήκωσαν το ποσό το οποίο προοριζόταν για την πληρωμή δημόσιων υπαλλήλων τις πρώτες μέρες απεργίας των ταμιακών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Από την 1η Ιανουαρίου θα αυξηθεί η τιμή στα τσιγάρα κατά 15,5%, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το πρόγραμμα της ΕΟΚ για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Από την 1η Ιανουαρίου αυξάνονται οι συντάξεις του Ταμείου Νομικών για τους δικηγόρους κατά 25%, ανακοίνωσε σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Την απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Προβλήματα στα δρομολόγια των ξένων αεροπορικών εταιριών θα υπάρξουν από αύριο στις 12 το μεσημέρι και ως τα μεσάνυχτα της 5ης παραμονής των Χριστουγέννων, μετά την απεργία που ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδία των Εργαζομένων σε αυτές για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Αντίθετα, όλες οι πτήσεις Ολυμπιακής Αεροπορίας αλλά και των εταιριών που εξυπηρετούνται από αυτήν θα γίνουν κανονικά. Οι κυπριακές αερογραμμές, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των επιβατών, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν πριν από την έναρξη της απεργίας 4 πτήσεις τους, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα γραφεία τους για περισσότερες πληροφορίες. Η πολιτιστική μας ρουμπρίκα με τη Δήμητρα Γκουντούνα. Ο αγώνας του ανθρώπου να κρατήσει μέσα στη σύγχρονη κοινωνία την ατομικότητά του είναι το θέμα των περισσότερων έργων του βούλγαρου συγγραφέα Στανισλάφ Στρατίεφ, που βρίσκεται για λίγες μέρες στη χώρα μας. Ο Στανισλάφ Στρατίεφ έχει προσκληθεί στην Ελλάδα από τον Σπύρο Βαγγελάτο, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το ρωμαϊκό λουτρό που παρουσιάζεται στο αμφιθέατρο. Ο βούλγαρος συγγραφέας μίλησε σήμερα σε συνέντευξη τύπου για το έργο του που γράφτηκε πριν από 15 χρόνια. Και ενώ το έχει δει να παίζεται σε τόσες χώρες, θεωρεί ότι το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου έχει αγγίξει τη φιλοσοφική ουσία του έργου. Γι' αυτό και έχει επιτυχία. Ο Στανισλάφ Στρατίεφ μίλησε επίσης για τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζει τους λαούς των Βαλκανίων και είπε ότι ουσιαστικά αυτός ο ενθουσιασμός είναι και η κινητήρια δύναμή τους. Στη Βουλγαρία υπάρχουν 30 θέατρα πρόζας. Μουσικά θέατρα, όπερα, κουκλοθέατρα και όλα επιχορηγούνται από το κράτος. Τον Στανισλάφ Στρατίεφ, που έχει τιμηθεί με το μεγαλύτερο βραβείο της χώρας του, το βραβείο Δημητρόφ, τον είχαμε γνωρίσει από το έργο του, το Σακάκι που βελάζει, το οποίο επίσης είχε ανεβάσει στην Αθήνα, το αμφιθέατρο του Σπύρου Βαγγελάτου. Αρχίζει δωρεάν διανομή θεατρικών εισιτηρίων την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Η διανομή των εισιτηρίων θα γίνεται στα κέντρα διανομής της εργατικής εστίας.
Μεγάλα προβλήματα στις θαλάσσιες αλλά και αεροπορικές συγκοινωνίες στην περιοχή του Αιγαίου σημειώθηκαν σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων. Για να δούμε με τη μετρολόγο μας Ευρυδίκη Καραμανή τι θα συμβεί αύριο. Σημαντική ενίσχυση των ανέμων είχαμε σήμερα στο Αιγαίο. Η έντασή τους έφτασε και τα 10 μποφόρ, πράγμα που οπωσδήποτε δημιούργησε πολλά προβλήματα. Θα διατηρηθούν και αύριο οι βοριάδες στη χώρα μας και παρόλο που τις πρωινές ώρες θα εξασθενήσουν λίγο, από το απόγευμα και μετά θα ενισχυθούν και πάλι και η έντασή τους θα χάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, αύριο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά χαμηλή, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, πιστεύουμε ότι αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σχετικά γρήγορα όμως, περιμένουμε ο καιρός να βελτιωθεί από βορρά προς νότο. Και αυτό γιατί, όπως βλέπουμε και στο χάρτη με τα συστήματα, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο κινείται σχετικά γρήγορα νότιο-ανατολικά. Επίσης βλέπουμε τον ισχυρό συνδυασμό των υψηλών πιέσεων της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδυασμός που διατηρεί τους θυελώδεις βοριάδες στην Ανατολική Ελλάδα. Όσο για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική Ευρώπη ήταν γύρω στους 6 μέχρι από 10 μέχρι και 15 βαθμούς, ενώ η μικρότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Κοζάνη 8 βαθμοί και η μεγαλύτερη στην Κέρκυρα 16 βαθμοί. Αύριο λοιπόν Τρίτη. Αρχικά σε όλη τη χώρα θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ λίγες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότιο-ανατολικά. Προοδευτικά όμως ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα βρουν και πάλι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ στα ανατολικά αρχικά θα είναι ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και στο Αιγαίο θυελώδης. Από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο, η έντασή τους θα φτάσει και πάλι τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 3 μέχρι 10 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 8 μέχρι 13. Η Καλαμάτα αρχικά θα έχει συννεφιά με παροδικές βροχές, αργότερα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα βρουν βόρειοι μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 μέχρι 14 βαθμούς. Συννεφιά θα έχουμε αρχικά και στην Αττική με βροχές, αργότερα όμως και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα βρουν βόρειοι ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 8 μέχρι 12 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχει συννεφιά με βροχή, προοδευτικά όμως και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα βρουν βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 8 μέχρι 11 βαθμούς. Μεθαύριο τώρα, την Τετάρτη, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα, μια και ο καιρός θα είναι αρχικά βελτιωμένος παντού. Από το απόγευμα όμως της Τετάρτης και μετά, περιμένουμε να συννεφιάσει και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα και να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν, από το απόγευμα όμως της Τετάρτης θα αρχίσουν να εξασθενούν, ουσιαστικά δηλαδή την Πέμπτη θα έχουμε εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο. Όσο για τη θερμοκρασία, την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κοιμανθεί στα αυριανά επίπεδα. Στις αθλητικές ειδήσεις, βεβαίως, κυριαρχούν τα ρεκόρ στα κέρδη του προπό. Για πρώτη φορά κανένας άσος στην νικήτρια στήλη και για πρώτη φορά ένας υπερτυχερός με τόσα εκατομμύρια. Ακριβώς έτσι είναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του προπό, από ό,τι θυμούνται οι υπεύθυνοι του ΟΠΑΠ, έλειψε το σημείο 1 από τα δελτία. Με 5 διπλά και 8 χ, το χθεσινό δελτίο ανέδειξε 2 υπερτυχερούς, ενώ παράλληλα μοίρασε περίπου 5 εκατομμύρια δραχμές σε κάθε δωδεκάρι και σημειώνουμε ακόμα ότι για πρώτη φορά οι νικητές με 11 σωστές προβλέψεις κερδίζουν από 247.000 δραχμές. Ο Φώτης Παναγιωτακόπουλος, 26 χρόνων, ιδιωτικός υπάλληλος με σύστημα αξίας 4.860 δραχμών, πέτυχε 1 δεκατριάρι, 10 δωδεκάρια και 40 εντεκάρια. Κέρδισε συνολικά 167 εκατομμύρια 955.435 δραχμές. Η Μαριάννα Βενιέρη και ο Γιώργος Λεγάκης που έπαιξαν το δεύτερο υπερτυχερό δελτίο αξίας 200 δραχμών έπιασαν ένα δεκατριάρι που κερδίζει 109 εκατομμύρια 317.685 δραχμές. Ο Φώτης Παναγιωτακόπουλος, που εμφανίστηκε σήμερα στους δημοσιογράφους με το τυχερό δελτίο, δήλωσε ότι προέχει αυτή τη στιγμή η υγεία του. «Θα αλλάξουν πολλά στη ζωή μου, ελπίζω», είπε ο κύριος Παναγιωτακόπουλος. «Είχα αφήσει κενό στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Όφη και ζήτησα από τον πράκτορα που κατέθεσε το δελτίο να το συμπληρώσει.
Εκείνος έπαιξε και εγώ συμφώνησα στάνταρ τον Όφη εναντίον του Παναθηναϊκού. Να δούμε όμως αναλυτικότερα τις στήλες και τους σημερινούς νικητές. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν βρέθηκαν. Δύο στήλες με 13 επιτυχίες που κερδίζουν από 109.317.685 δραχμές. 37 στήλες με 12 επιτυχίες που κερδίζουν από 4.874.975 δραχμές. Και 597 στήλες με 11 επιτυχίες που κερδίζουν από 247.200 δραχμές. Και μετά την είδηση της ημέρας σας δούμε και την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έγινε πριν από λίγο η γιορτή του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Τιμήθηκαν οι πρώτες κόρες των περσινών εθνικών πρωταθλημάτων, ενώ απενεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν για το ήθος τους, αλλά και για την επιστημονική τους πρόοδο. Απολογήθηκαν στις Σέρες οι 7 φύλαθλοι του Ολυμπιακού που δημιούργησαν επεισόδια πριν από τον χθεσινό αγώνα με τον Πανσεραϊκό στο κέντρο της πόλης. Αφέθηκαν ελεύθεροι και θα παραπεμφθούν σε τακτική δικάσιμη. Ο Μανώλης Σαρίσκης στη Σπάθη και ο Γιάννης Ξενάκης στο Ξύφος Μονομαχίας αναδείχθηκαν νικητές στο κύπελο του χειμώνα που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 3 σημαίνια μετάλλια και 15 χάλκινα κατέκτησαν οι έφηβοι ασιβαρίστες της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στην Βουλγαρία. Με απόφαση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, ο αυριανός φιλικός αγώνας μπάσκετ Ελλάδας-Αυστραλίας θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Μύρνης με κλειστές πόρτες. Αντίθετα, θα επιτραπεί η είσοδος φιλάθλων στον δεύτερο αγώνα που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο. Αναχωρεί αύριο το πρωί στη Μόσχα η Εθνική Ομάδα Εφήβων του Μπάσκετ για να δώσει φιλικούς αγώνες τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ο ΟΠΑΠ δεν έχει καμιά εκκρεμότητα οφειλής προς το ΙΚΑ από το 1977 μέχρι σήμερα ως προς την ασφάλεια του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού του, τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σύφης Βαλιράκης σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα πήρε η Ιταλική Ομοσπονδία αλλά και το Ιταλικό κράτος. Σε όλα τα γήπεδα χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με όπλα και άλλοι αστυνομικοί με πολιτική περιβολή βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο αλλά και σκιακίδες ανάμεσα στους φιλάθλους. Παρακολουθούμε όμως μερικά από τα στιγμιότυπα του πρωταθλήματος και έναν τον αγώνα αυτό της Έμπολη με την Τσεζένα. Στο 24ο λεπτό ο Λορέντσο θα κάνει το 0-1 για την Τσεζένα. 5 λεπτά αργότερα σε αντεπίθεση της Έμπολη, ο Κούκι θα ισοφαρίσει 1-1 το σκορ. Στο 35ο λεπτό και πάλι η Έμπολη στο προσκήνιο και πάλι ο Κούκι σε αυτήν τη φάση θα κερδίσει ένα πέναλτι. Στην συνέχεια θα γίνει το 2-1 και στο 44ο λεπτό, εδώ είναι το πέναλτι με τον Κούκι, 2-1 για την Έμπολη. Ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ριτσιτέλη θα κάνει το 2-2 τελικό αποτέλεσμα Έμπολη-Τσεζένα. Άσκολη Φιωρεντίνα, στο 43ο λεπτό με πέναλτι ο Τζοβανέλη έκανε το 1-0 και στο 60ο λεπτό ο Καζαγκράντε το 2-0. Στο 64ο λεπτό ο Τζοβανέλη με πέναλτι το 3-0 για την Άσκολη, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Για να περάσουμε στην συνέχεια στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Βαγιαδολίδ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στο 23ο λεπτό ο Χιέρο έκανε το 0-1 για την Βαγιαδολίδ, ψυχρολουσία μέσα στην Βαρκελόνη. Στο 48ο λεπτό, έτσι έλεξε το πρώτο ημίχρονο, στην αντεπίθεση πέρασε η Μπαρτσελόνα. Ο Σούστερ έκανε το 1-1, εδώ ήταν ο Χιέρο. Ατλέτικο Μαδρίτης Σεβίγια 0-1 με τον γκολ του Ραμόν στο 31ο λεπτό για να περάσουμε στην συνέχεια στο Σαπόρο όπου είχαμε το άλμα. Πρώτος ήταν ο Νικάνεν, ο Φιλανδός με 112 και 5 μέτρα, 202 πόντους συγκέντρωσε και αναδείχθηκε πρώτος. Στη δεύτερη θέση ο Τσεχοσλοβάκος Πάρμα με άλμα 96 μέτρα και 5, καλύτερο το 97 και 5, 163 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ο Στέφαν Τέλμπερκ ο Σουηδός με άλμα 100 μέτρων το καλύτερο 158 βαθμούς. Επαναλαμβάνουμε τους κυριότερους απόψινους μας τίτλους. Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ποια έξοδα εκπίπτουν από τη φορολογία. 7 σφαίρες για τον επιτετραμένο του Αραβικού Συνδέσμου. Ναυτική τραγωδία στις Φιλιππίνες.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.